Μαζί μας έχουμε το Λάμπρο το Βλάχο. Λάμπρο, εύκολη νίκη τελικά σήμερα, αν και μας καρδιοχτυπήσατε λίγο στο μήχρονο. Τέλος καλό, όλα καλά, έτσι. Εντάξει, αλήθεια είναι στο τέλος. Πάνηκε εύκολη στο τέλος, δεν ήταν καθόλου εύκολη. Γιατί όπως είδαμε, βγήκαμε και εκτός των στόχων μας, δηλαδή στην άμυνα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Δεχτήκαμε αρκετούς πόντους και το είχαμε σημειώσει αυτό στην προπόνηση. Είχαμε πει κιόλας με τα παιδιά να σκληρέψουμε λίγο. Αλλά το καταφέραμε. Συζητήσαμε λίγο στο ημίχρονο. Βάλαμε ένα στόχο να μην φάμε πάνω από 30 πόντους και τα καταφέραμε και με το παραπάνω. Ακούσαμε τα αποτελέσματα σήμερα. Μας ευνόησε η νίκη του Μαρούση. Πώς τη βλέπεις τη συνέχεια, βέβαια είναι δύσκολη, έτσι. Ναι, σίγουρα είναι πολύ καλό αποτέλεσμα, πολύ καλό νέο για μας. Αλλά έχουμε μάθει να κοιτάμε την ομάδα μας. Φυσικά μας ενδιαφέρει και τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Αλλά πρώτα απ' όλα εμείς να είμαστε υγιείς, να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και όλα είναι στο χέρι μας. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι από καμιά άλλη ομάδα. Πλέον κάθε παιχνίδι είναι, το έχουμε πει, είναι τελικό, αλλά πλέον είναι. Κάθε παιχνίδι τελικό των τελικών, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι αυτό. Εντάξει, έχουμε 10 παιχνίδια. Το καθένα είναι το ένα είναι πιο σημαντικό από το άλλο. Τώρα αρχίζουμε το επόμενο στο Ηράκλειο. Που πάμε μόνο για την νίκη. Είναι μια πολύ δύσκολη έδρα γιατί δεν έχει νικήσει κανένα εκεί. Πάμε όλα για όλα εκεί. Πάμε τώρα προσωπικά. Είχε τραυματισμού, είχε δυσκολίε στην αρχή τη χρονιά. Σιγά σιγά προσπαθεί να κλιματιστεί. Η αλήθεια είναι αυτή, ταλαιπώρησε, άρχισα με ένα διάστημα. Με κράτησε σχεδόν ένα μήνα έξω στο τέλος, μετά κατευθείαν η αρρώστηση αυτά. Εντάξει, σιγά σιγά προσπαθώ και εγώ με τα παιδιά, έχουμε βρεθεί βέβαια. Τώρα, τίποτα, μόνο δουλειά και τα ξεχνάμε όλα. Γιατί είναι και δύσκολο όταν κάνεις ειδικά πρωταθλητισμό, δεν είναι να πεις ότι είναι κάτι εύκολο να κλιματιστεί σε μια ομάδα που έχει φύγει μπροστά, έτσι. Όχι, είναι. Όχι, βέβαια, θέλει πολλή δουλειά για να τους προλάβεις. Θέλει το διπλάσιο χρόνο καταρχήν. Αλλά εντάξει, τα καταφέρουμε μια χαρά. Πάμε για ένα τελευταίο για τον κόσμο, θα μας πεις. Το ρωτάμε συνέχεια. Ό,τι και να πούμε για τον κόσμο είναι λίγο. Είναι ο βασικός μας έκτος παίκτης. Μας στηρίζει πάντα όπου και αν είμαστε. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό είναι να νικάμε σε κάθε παιχνίδι. Σας ευχαριστούμε πολύ, Λάμπρο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.